Πριν πάμε στα κοινωνικά θέματα, αστυνομικά, αυτά που ούτως ή άλλως συζητάει όλη η κοινωνία των τηλεθεατών μας, πάμε να δούμε τον αντίκτυπο της νίκης Τραμπ στην Αμερική. Βέβαια. Είδαμε τις εκλογές την Τρίτη. Ήταν εκεί η Εύα Αντωνοπούλου και μετέδιδε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια, γιατί ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Μια πολύ ωραία ομάδα, την οποία βλέπαμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας να μεταδίδει λεπτό προς λεπτό με εξαιρετικούς καλεσμένους. Πάμε, γιατί έχουμε και εμείς ακόμη έναν. Έντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου της Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα! Έντι! Καλημέρα σας! Σας στείλω κούπα με τη φάτσα του καινούριου πρόεδρου. Έντι, δεν πρέπει να μας στείλεις μία να την έχουμε εδώ, έτσι δεν την κρατάμε. Ενθουσιασμένος ο Έντι Ζεμενίδης. Έντι, δεν θα σε κρατήσουμε πολύ, ναι, αλλά λίγο την αντίδραση τη δική σου, της ομογένειας και ενδεχομένως τη σκέψη για την επόμενη μέρα. Κοίτα, η ομογένεια φυσικά, όπως είπαμε, υπήρχε ένας διχασμός. Υπήρχαν αυτοί που υποστηρίζανε Τρόμπ, αυτοί που υποστηρίζανε Χάρις. Τώρα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι για την επόμενη μέρα, γιατί υπάρχουν θέματα. Όπως βλέπουμε, ο κύριος Φιντάν, ο κύριος Τρόμπ μίλησε αμέσως με τον κύριο Ερντοάν και ήταν και ο Ιλάν Μάσκ στο τηλέφωνο. Ο κύριος Φιντάν λέει είμαι φίλος με τον Γκρενέλ, αλλά παίζουν και ονόματα που είναι πολύ καλά ιστορικά για μας, για την Ελλάδα και για την ελληνοαμερικάνικη κοινότητα, αλλά πρέπει να δούμε τι θέση θα έχουν. Θα μπορεί να μπει ο Παμπέο σαν υπουργός, θα μπορεί να μπει ο Μάρκο Ρούμπιο σαν υπουργός, ο κύριος Ο'Μπράιεν που έπαιξε και χρήσιμο ρόλο και μεγάλο κομβικό ρόλο όταν είχαμε την κρίση στο Αιγαίο το 20. Θα μπορεί, όπως ακούστηκε σήμερα, ο πρέσβης του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα να είναι ο Κώστας Ομπιλιράκης. Τώρα είναι πολλά τα ονόματα που ακούγονται για αυτή την κυβέρνηση. Έτσι, ακούγεται και ο κύριος Πομπέο για επικεφαλής, είναι ο πρώην υπουργός εξωτερικών επί της προηγούμενης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα ακούγεται για επικεφαλής στο Πεντάγωνο. Ακούμε τον Έλον Μάσκ για να δούμε σε ποια θέση θα είναι. Και φυσικά θέλω να μας πεις ένα πρόσωπο το οποίο μας έχει έτσι κάνει λίγο εντύπωση. Είναι η γυναίκα πίσω από τον Τραμπ, η Σούζι Γουάιλς. Προσωπάρχης. Ναι. Ναι, κοίτα, αυτή πρώτα απ' όλα, σε αυτήν πάρα πολύ ανήκει και η πετυχία αυτού του campaign. Όταν διαβάζεις όλο το σκηνικό, ήταν η πιο σοβαρή. Όταν ήρθαν κάποια πρόσωπα από το 20 και το 16, δημιούργησε απόσταση μεταξύ του πρόεδρου και αυτούς. Είναι και αυτή, μπορεί να διαβάσετε, έχει και μια εξαιρετική σχέση με τον βουλευτή τον Πιλιράκη. Γι' αυτό μπορεί να είναι και πολύ σημαντικό αν γίνει αυτός. Σκέψου το αυτό. Αν γίνει πρέσβη στην Ελλάδα, να έχουμε ένα πρέσβη που μπορεί να πάρει αμέσως το chief of staff του πρόεδρου και τον υπουργό εξωτερικών, αν είναι ο Ρούμπιο υπουργός, γιατί ο Πιλιράκης, ο Ρούμπιο είναι ο γερουσιαστής του και υπηρετήσανε και μαζί στη Βουλή της Φλόριντα μαζί. Όπως ξέρουμε και πολλές φορές δεν γνωρίζεις και ποιος είναι ο Chief of Staff, ο διευθυντής του ΟΒΑΛ, αλλά τυπικά αυτός είναι ο δεύτερος πιο δυνατός άνθρωπος στον κόσμο. Στην πρώτη θητεία του Τραμπ δεν ήταν αυτό. Δεν το είχαμε. Ούτε ο Πρίμπες, γιατί είχαμε την οικογένεια του μέσα. Τώρα πρέπει να δούμε τι ρόλο θα παίξει ο Ιλάν Μάσκ, τι ρόλο θα παίξει ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ κτλ. Έντι, για να μην σε κρατήσουμε πολύ, απλά σε αυτό που έρχονται σαν ερώτηση τηλεθεατών. Πόσο ειλικρινής και καλή είναι η σχέση Τραμπ-Ερντογάν, όπως τουλάχιστον θέλει ο Ερντογάν να την διατυμπανίζει? Οι σχέσεις τους και στην πρώτη θητεία, μια πάνω, μια κάτω. Φαίνεται ότι ο Τραμπ, ο Ερντοάν νομίζει με το Τραμπ μπορεί να βγει να βρει συνεννόηση, για παράδειγμα στο θέμα το S-400 και F-35. Οι Τούρκοι σίγουρα δεν θέλουν το Παμπέο μέσα. Και εδώ θα πρέπει να εργαστούμε ιδιαίτερα μέσω στο Κογκρέσο. Ο Τραμπ
Θέλει διαπραγματεύσεις, λέει, όπως είπαμε και σήμερα, είδαμε στη συζήτηση του με τον Ζελένσκι, να δώσετε μια ευκαιρία στη διπλωματία. Και αυτό πρέπει να προσέχουμε. Θα μπορεί να μας πει και το ίδιο. Μάλιστα. Να σπρώξει για κάποια διπλωματία στο Αιγαίο, στη Κύπρο κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν, Εντί, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σου πάντα κοντά μας και στην παρέα του Όπαν και όπου οι δημοσιογράφοι μας, οι Έλληνες δημοσιογράφοι, σου ζητάνε τη βοήθεια, Ελλαδίτες και Κύπροι. Σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ που κρατάτε και το ακροατήριό σας και τη διασπορά ενημερωμένη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.